Η Ελλάδα μπορεί να διαφωνεί με την πρόταση τη Κομισιόν. Προετοιμάζεται ωστόσο για το ενδεχόμενο διακοπή ή ελήψεων στι ροέ φυσικού αερίου και απαιτείται μια προσχεδιασμένη διαχείριση γι' αυτό. Ένα σχέδιο λοιπόν εκτάκτου ανάγκη που προβλέπει ακόμη και η διακοπή ηλεκτροδότηση σε νοικοκυριά έχει ήδη καταρτιστεί και θα το δούμε μαζί με τον Στέφανο Σίσκο. Ακριβώ μέσα σε αυτό το περιβάλλον ενεργειακή ανασφάλεια, η ρυθμιστική αρχή ενέργεια τρέχει και διάφορα σενάρια κρίση στο ρεύμα. Ειδικά τώρα που γίνονται όλα αυτά, το θρίλερ με το φυσικό αέριο συνεχίζεται, καθώ το φυσικό αέριο έχει μεγάλη συμμετοχή στο ενεργειακό μα μίγμα. Αύριο ξεπερνά το 40%. Ποιο είναι το χειρότερο σενάριο, Η πλήρης διακοπή του φυσικού αερίου από τη Ρωσία χωρί να έχει μπει σε λειτουργία ακόμα η νέα λιγνητική μονάδα τη ΔΕΗ που αναμένεται μέσα στο φθινόπωρο. Mm -hmm. Αυτό είναι το χειρότερο σενάριο. Mm -hmm. Τώρα, αν συμβεί αυτό και δεν λειτουργήσουν όλα τα αντίμετρα που προβλέπει το σχέδιο έκτακτη ανάγκη που έχει ήδη εκπονηθεί από το Υπουργείο Ενέργεια, που είναι η αύξηση του λιγνίτη στο φουλ, η αύξηση τη λιγνητοπαραγωγή, τα περισσότερα φορτία LNG, φτάνουμε σε ένα σημείο που θα χρειαστεί σύμφωνα με το έκτακτο σχέδιο που έχει εκπονήσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια να πάμε σε διακοπέ ρεύματο. Και αυτό κατά προτεραιότητα όμω. Δεν θα κοπούν κατευθείαν να πάμε στα νοικοκυριά, θα ξεκινήσουν οι διακοπέ ρεύματο από τη βιομηχανία, θα συνεχιστούν για τι επιχειρήσει και μετά φτάνουν στα νοικοκυριά. Εξαιρούνται ωστόσο κρίσιμε δομέ για τη λειτουργία του κράτου, όπω νοσοκομεία, σχολεία, τράπεζε τα σώματα ασφαλεία και άλλε δομέ. Και μιλάμε τώρα για κυλιόμενε διακοπέ ρεύματο, αν χρειαστεί να είναι πολύ μεγάλε σε χρόνο. Επίσης, συγκεκριμένα... Μιλάμε για το χειρότερο, το, το εντελώ χειρότερο σενάριο αυτό. Να μην λειτουργεί δηλαδή η σταθμό στην Πτωλεμαίδα και να έχει κοπεί πλήρω και η ροή. Ακολουθούμε σε αυτή την περίπτωση βεβαίω το γερμανικό σχέδιο. Η Γερμανία ήταν αυτή που το έχει προτείνει πρώτη. Είναι το γερμανικό μοντέλο όπω βλέπουμε. Και συγκεκριμένα όπω βλέπουμε το σχέδιο προβλέπει ότι στην Αττική θα μιλάμε για ολόκληρε περιοχέ. Mm -hmm. Δηλαδή δεν θα λέμε για ένα σημείο του δικτύου ότι θα κοπεί σε κάποιο και Συγκεκριμένα σπίτια ή κάποιε συγκεκριμένε επιχειρήσει, θα μιλάμε για ολόκληρε περιοχέ. Τώρα, ε, ξεκίνησε και επίσημα σήμερα γιατί τρέχουν παράλληλα και τα σχέδια εξοικονόμηση ενέργεια. Ξεκίνησε και επίσημα σήμερα το σχέδιο εξοικονόμηση ενέργεια στο δημόσιο, το ελληνικό σχέδιο, καθώ ανέβηκε η πλατφόρμα στον αέρα, όπου θα μπαίνει μέσα ο ενεργειακό υπεύθυνο και θα δηλώνει ε, το πόσο έχει μειωθεί η κατανάλωση σε σχέση με το 2020.